Ελλάδα επεκτείνει την αιγελίτιδα ζώνη προς δυσμάς από τα 6 στα 12 μίλια. Ο κύριος Κοντζιάς χώρισε τη χώρα στη μέση. Το έκανε προαναγγέλλοντας την επέκταση των χωρικών μας υδάτων μόνο στο Ιόνιο. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση, με φθηνούς εντυπωσιασμούς, υποσκάπτει θεμελιώδεις θέσεις της εξωτερικής μας πολιτικής. Λάθος! Γιατί έτσι αναγνωρίζεις την ιδιαιτερότητα του Αιγαίου και άρα αναγνωρίζεις ότι η Τουρκία έχει διεκδικήσει εκεί και αυτό δεν πρέπει να το κάνει. Η Ελλάδα μεγαλώνει! Με έναν πανηγυρικό λόγο ήθελε να πει στον κόσμο ότι κοιτάξτε, εμείς μάλιστα παραδίδουμε και μεγαλύτερη την Ελλάδα από την παραλάβαμε, γιατί αυτό είπε. Όμως αυτό έχει μια μεγάλη κερκόπορτα. Και η κερκόπορτα είναι ότι τώρα ξαφνικά για πρώτη φορά η Ελλάδα λέει ότι έχω διαφορετικό καθεστώς στο Ιόνιο και με αυτόν τον τρόπο επεκτείνω εκεί πέρα την αιγελιτίδα ζώνη μου, αλλά δεν το κάνω στο Αιγαίο. Άμα το κάνουμε μόνο στο Ιόνιο και δεν περιλάβουμε και ένα τμήμα του Αιγαίου, επιβεβαιώνουμε την τουρκική άποψη. Είναι ότι στη Δύση θα ισχύει ένα αλφα δεδομένο σε ό,τι έχει να κάνει με τις θαλάσσιες ζώνες μας και στην Ανατολή ένα βήτα, δηλαδή προσφορούν. Θέλετε να πείτε, ανοίγει η όρεξη του Ερντογάν. Ανοίγει η όρεξη του Ερντογάν, όπως λέει ο Βενιζέλος. Στην ρητορική και στην επιχειρηματολογία της Τουρκίας. Αυτές τις κραυγαλαίες αντιφάσεις αντιμετωπίζει κανείς όταν στο μυαλό του το μόνο που έχει είναι πώς θα ηρεμήσει το εσωκομματικό του ακροατήριο που έμαθε να φορά χλαμίδες στα ρηχά νερά των Πρεσπών αλλά τώρα φοράει πιτζάμες στα βαθιά νερά του Αιγαίου.